Σε άτυπο προεκλογικό debate εξελίσσεται η προημηρεσία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή αναφορικά με την ακρίβεια, ενώ σημειώθηκαν πολλές εντάσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σοκράτη Φάμελου, αλλά και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Το μήνυμα ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ενώ άσκησε και κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της που οδηγούν σε χρεοκοπία χωρίς επιστροφή. Πιστεύετε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να επιρρύψετε ευθύνες σε άλλους? Να σας θυμίσω ότι μεταξύ του 2015 και του 2019, σε εξαιρετικές μακροοικονομικές συνθήκες, όταν στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα και λόγω του τρίτου μνημονίου έφεραν την Ελλάδα στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης όλης της Ευρωζώνης. Και επειδή μπορεί να στεναχωρήσω εδώ λίγο την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά επειδή ο νέος αρχηγός θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, να αναστήσει την πολιτική συμμαχία με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου, να του θυμίσουμε ακριβώς ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπέτη αυτής της μεγάλης οικονομικής καταστροφής. Και να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός αυτά. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Αυτά τα οποία εισηγήστε συνεπάγονται μία μόνο λέξη. Χρεοκοπία. Κοροϊδεύετε ψηλό γαζί τον ελληνικό λαό ακόμα μία φορά. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, λέγοντας ότι η επιστολή του στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ήταν επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ότι οι πολίτες ξέρουν από πρώτο χέρι τι πληρώνουν στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, τι πληρώνουν στα πρατήρια καυσίμων, ότι η δυσαρέσκεια μεγαλώνει, το ξέρετε, ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια διαφυγής. Γι' αυτό και βγάλατε το τελευταίο πυροτέχνημα, την επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Τελείωσαν τα επικοινωνιακά χαρτιά. Αποτυχημένο το τρίκ της επιστολής κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πρωτιά του κύριου Μητσοτάκη. Η αριστεία ακρίβειας στην Ευρώπη είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή την αριστεία μόνο κατέχει. Με κριτική του προεκλογικού μηνύματος της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά το σύντημα αυτό θυμίζει συντηρητικό κόμμα υπό ένταξη χώρας. Η πολιτική φιλοσοφία του συνθήματος αυτό δείχνει ότι απευθύνεστε σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε καλή οικονομική πολιτική προς όφελος του λαού, αλλά ως που την χάει να κυβερνάτε, να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη και τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27, μας ξεπερνάει μόνο η γειτονική Βουλγαρία. Το νούμερο ένα πρόβλημα του λαού είναι η ακρίβεια, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση ότι παίζουν κοινό παιχνίδι. Τέτοια βολική αντιπολίτευση, εάν δεν υπήρχε, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε οπωσδήποτε να την εφεύρει. Τι δεν αγγίζετε όλοι σας, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι υπόλοιποι των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Δεν αγγίζεται τα τεράστια κέρδη που έχουν οι μεγάλοι όμιλοι. Μεγάλη ένταση σημειώθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης όταν ο δεύτερος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΒΑ ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο πως το μυαλό των ξένων, η κατάσταση στην Ελλάδα και στη δικαιοσύνη αλλά και τη δημόσια διοίκηση είναι απελπιστική, προκαλώντας την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, τι τις αποθαρρύνει τους επενδυτές? Και λέει ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΑ, δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Στο μυαλό των ξένων, λέει ο Παπαλεξόπουλος, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Ο κύριος Πρωθυπουργός από το 19, γιατί φαινόταν μεταρρυθμιστής, ανέλαβε την Πρωθυπουργία με μία λέξη, μεταρρύθμιση. Έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες το πακελά. Θα στο βρω και σε βίντεο, σας στείλω κιόλας. Υπάρχει και σε βίντεο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα στο δώσω και σε βίντεο. Και σε βίντεο. Και σε βίντεο. Στο μυαλό των ξένων η κατάσταση είναι απελπιστική. Δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα στο φέρω. Θα στο φέρω. Θα στο φέρω. Όπως θα μου πείτε και εσείς μια συγγνώμη για την... Όπως θα μου πείτε και μια συγγνώμη ως σοβαρός άνθρωπος για αυτό που είπατε στο συνέδριο εσείς. Εγώ θα στο φέρω. Τον ανέβηκαν και άλλα. Τον Κυριάκο Βελόπουλο αναφέρθηκε στην υπόθεση τη εφορία στη Χαλκίδα, η οποία επέφερε τελικά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού από την αίθουσα. Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε για να κάνετε τι μεταρρυθμίσει που εσεί λέγατε από το 19? Πέστε μα. Θέλω 20 χρόνια, 30 χρόνια τι μεταρρυθμίσει, ώστε να μην πηγαίνει ο Έλληνα
στην εφορία, στην έβεια, και τον εκβιάζει ο εφοριακός, ο οποίος είναι κομματικός σας τέλεχος. Η εφοριακός η διευθύντρια. Και αν δεν υπήρχαν οι πολίτες, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για τα λαμόγια. Ήταν, το βραβεύσατε. Ήταν ο Αυτιάς, ήταν ο Σπανάκης, ήταν και οι άνθρωποι δικοί σας. Γιατί το βραβεύσατε. Γιατί το βραβεύσατε εσείς. Παρακαλώ στο σώμα η κυβέρνηση, γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας. Γιατί βραβεύτηκε. Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Δεν βραβεύεται λοιπόν. Δηλαδή. Όχι, μην μιλάτε για ψέματα εσείς. Ο καθέξιν ψεύτης. Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Ο καθέξιν ψεύτης δεν μπορεί να μιλά για ψέματα. Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται.